κυβέρνηση και με τον Δήμαρχο και τον κύριο Βεσιρόπουλο βέβαια. Τόσο για την κυβέρνηση καινούργια και ο Δήμαρχο, συνέχεια τη ίδια. Η ίδια κυβέρνηση είναι και φαντάζομαι και σου αναλογικά φαντάζομαι. Ανανέωσε την θητεία τη στην ουσία, την κυβέρνηση. Κύριε Δήμαρχε, στα δικά μου τώρα, στα του Δήμου. Ήδη είχαμε την πρώτη φορά. Τι προγραμματίζετε, τι έχετε ετοιμάσει, τι κάνετε για τα περιφερειακά έργα. Να μην ζήσουμε ξανά τα ίδια φαινόμενα. Ελπίζω να μην έχουμε βέβαια τέτοια θεομηνία όπω η περσινή. Θεομηνίε απόλυτε να μην μόνο. Για αυτά που αφορούν εμάς, αλλά ποιες ενέργειες κάνετε για τα αντικειμενικά έργα που αφορούν την περιφέρεια. Αν έχετε απευθυνθεί, αν έχετε κάποια ενημέρωση, πληροφόρηση, αν έχουν δημοκρατηθεί κάποια έργα, γιατί δεν βλέπω να έχει ξεκινήσει τίποτα. Μάλλον μεταξύ Μελίκης και Νοκάς που ήταν ένα σκεπτικό μηχάνημα και καθαρίστηκε ένα τμήμα ενός καναλιού με ευθύνη και τον ίδιο των ιδιοκτητών των χωραφιών, από ό,τι πληροφορήθηκα από τον αντιδήμαρχο, και ο ίδιος έχει χωράφει εκεί και πλήρωσε το ίδιο για να καθαρίσει ένα μέρος του καναλιού. Να θυμίσω ότι κινδυνεύουν οι οικισμοί, κυρίως της Αγίας Τριάδος, αλλά και οι άλλοι του παλιού προδρόμου, όμως και πολλές καλλιέργειες δημιουργούνται και καταστρέφονται από το χύμαρο Κρασοπούλια, αναφέρομαι στην ενότητα Μελίκης, από την τάφρα Καθιάς, κυρίως από αυτά τα δύο μεγάλα προβλήματα, θα τα πω. Και για την Αλεξάνδρεια, γνωστό το πρόβλημα, αν έχει γίνει κάτι, αν το έχει προγραμματίσει κάτι, αν έχει καθαρίσει τα κεντρικά κανάλια και αν υπάρχει κάποια πληροφόρηση για τον Λουτία. Βέβαια, είναι μεγάλα έργα, είναι πολλά τα χρήματα, είμαστε σε καιρούς